Σε 4 περίπου 24 ώρα, ο λαός αποφασίζει ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, επιλέγοντας μεταξύ Νίκου Χριστοδουλίδη και Ανδρέα Μαυρογιάννη. Οι δύο μονομάχοι έχουν ήδη διατυπώσει θέσεις και προτάσεις για κυπριακό, οικονομία, μεταναστευτικό και άλλα κέρια ζητήματα. Ποιες είναι όμως οι προτεραιότητές τους για τις τέχνες και τον πολιτισμό? Χριστοδουλίδης και Μαυρογιάννης συμφωνούν απόλυτα στην ανάγκη κατοχύρωσης του επαγγέλματος των καλλιτεχνών. Πράγμα που περιλαμβάνεται στο εκλογικό πρόγραμμα που έχουν δημοσιοποιήσει εδώ και μήνες, διεκδικώντας την ψήφο του λαού. Περιλαμβάνουμε τον τομέα του πολιτισμού ως οικονομική δραστηριότητα στον συνολικό στρατηγικό μας σχεδιασμό και δημιουργούμε μακροχρόνια στρατηγική για τον πολιτισμό. Μέσα από τον πολιτισμό μπορούμε να ψηλαφίσουμε την ιστορία χιλιετιών που κουβαλάει ο τόπος μας και ο λαός μας, σμιλεμένοι με την εμπειρία, την ανθρωπιά και την αγάπη για δημιουργικότητα. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης υπόσχεται άμεση υλοποίηση του Μητρώου Καλλιτεχνών ώστε να διασφαλίζονται πλήρως τα εργασιακά δικαιώματα των καλλιτεχνών με ειδικές διατάξεις για παλέμαχους καλλιτέχνες. Ενώ ο Ανδρέας Μαυρογιάννης θέλει να επαναφέρει το τιμητικό επίδομα στους συνταξιούχους και μάχημους δημιουργούς όπως ήταν πριν το 2013. Και οι δύο θέλουν να ενισχύσουν τους καλλιτέχνες με κονδύλια και επιδοτήσεις, εντάσσοντας τον πολιτισμό στους τομείς που υποφελούνται από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλουν επίσης να διευρύνουν το ρόλο του νεοσύστατου Υφυπουργείου Πολιτισμού και να εξάγουν το κυπριακό πολιτιστικό προϊόν. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης δημιουργεί συμβουλευτικές επιτροπές, οι οποίες θα εκπροσωπούν όλους τους κλάδους των καλλιτεχνικών επαγγελμάτων για να ενημερώνουν το Υφυπουργείο για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Δίνει κίνητρα σε επιχειρήσεις που στηρίζουν οικονομικά τη σύγχρονη πολιτιστική δημιουργία και τις πολιτιστικές δράσεις. Με μια ετήσια επιδότηση συγκεκριμένου ποσού για παρακολούθηση παραστατικών τεχνών αλλά και ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα, ο Χριστοδουλίδης δίνει την ευκαιρία σε κάθε παιδί να έρθει σε επαφή με όλες τις μορφές τέχνης. Δίνει δωρεάν βιβλία στα παιδιά, ενισχύει τις σχολικές βιβλιοθήκες και χρηματοδοτεί λέσχες ανάγνωσης και λογοτεχνικούς περιπάτους. Ο Χριστοδουλίδης θεσμοθετεί μηχανισμό διαφύλαξης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς για να προωθήσει και να προστατεύσει τη λαϊκή παράδοση. Σχεδιάζουμε στρατηγική πολιτιστικής διπλωματίας και προβάλλουμε την Κύπρο ως πύλη της Ευρώπης από την Ανατολή, γέφυρα με την Ασία αλλά και με την Αφρική και ως σταυροδρόμι συναπαντήματος των πολιτισμών που σημάδεψαν την ιστορία της ανθρωπότητας. Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης κατοχυρώνει τη συμμετοχή των φορέων του πολιτισμού στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και καταθέτει οριζόντια πρόταση για εκπόνηση και υλοποίηση εθνικής στρατηγικής. Μια στέγη για τη συγγραφική δραστηριότητα των Κυπρίων λογοτεχνών θα ιδρύσει ο Ανδρέας Μαυρογιάννης. Οι στέγες και τα σωματεία χορού θα αξιοποιηθούν για να στηριχθεί η τέχνη του σύγχρονου αλλά και του παραδοσιακού χορού. Με Ανδρέα Μαυρογιάννη, τα δημόσια και μεγάλα ιδιωτικά κτίρια θα εμπλουτιστούν με έργα τέχνης με τη δαπάνη να φτάνει από το 1% στο 5%. Ενώ τα μουσικά σχολεία θα στηριχθούν και θα αναβαθμιστούν, όπως και το σχολικό θέατρο και οι πολιτιστικές δράσεις εντός των σχολείων. Τη σχολή καλών τεχνών του ΤΕΠΑΚ να επεκτείνεται και όλα τα πανεπιστήμια να αποκτούν τμήμα μουσικής. Η στήριξη και η περαιτέρω ανάπτυξη του πολιτισμού ενισχύει και εξέλιξη το ήθος, την κουλτούρα και το πνεύμα της κοινωνίας, οθώντας την σε νέα μονοπάτια δημιουργικότητας και διευρύνοντας τα ήδη υπάρχοντα. Μεγάλο ερωτηματικό είναι το πρόσωπο που θα ηγηθεί του Υφυπουργείου Πολιτισμού. Και μετά από όλες αυτές τις υποσχέσεις, ένα είναι το σίγουρο. Ότι το βράδυ της Κυριακής, ο επόμενος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας υπογράφει συμβόλαιο με τον πνευματικό κόσμο του τόπου που θα αναζητήσει το λογαριασμό των προεκλογικών δεσμεύσεων.